Λίγε εβδομάδε εκτιμάται ότι θα χρειαστούν για να διευθετήσει η Gas Trade και τι τελευταίε εκκρεμότητε που απομένουν για να ανοίξει ο δρόμο για την κατασκευαστική εκκίνηση του εφεσαριού τη Αλεξανδρούπολη. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίε, η εταιρεία αναμένεται να λάβει την τελική επενδυτική απόφαση για την υποδομή στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονό που θα σηματοδοτήσει το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη υλοποίηση του project. Ορόσημο για την τεχνική ορίμανση του FSRU αποτελεί επιτυχημένη ολοκλήρωση των δύο διεθνών διαγωνισμών που έτρεξε η Gas Trade για την κατασκευή τη πλωτή μονάδα και τον αγωγό σύνδεσή τη με το Εθνικό Σύστημα Μεταφορά Φυσικού Αερίου. Και οι δύο διαδικασίε έχουν φτάσει στο πέρας τους με την ανακήρυξη των προτιμητέων αναδόχων που θα αναλάβουν τα σχετικά έργα. Ανάμεσα στι εν πολλή διαδικαστικού χαρακτήρα εκκρεμότητε που απομένουν περιλαμβάνονται και οι υπογραφέ των συμβάσεων με τι εταιρείε που επικράτησαν στου διαγωνισμού. Επίση, αν και οι πηγέ κάλυψη τη επένδυση έχουν ήδη κλειδώσει έω την λήψη τη τελική επενδυτική απόφαση θα υπογραφούν επίση οι συμβάσει χρηματοδότηση ώστε να επισφραγιστεί και επίσημα το χρηματοοικονομικό σκέλο τη υλοποίηση τη υποδομή. Το FSRU προορίζεται να αποτελέσει την δεύτερη πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χώρα μα θα αποτελείται από μια μονάδα αποθήκευσης και πανεργοποίησης φυσικού αερίου μόνιμα αγκυροβολημένη 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης καθώς και ένα σύστημα υποθαλάσσιου χερσαίου αγωγού για την μεταφορά του καυσίμου στο εθνικό σύστημα. Οι ποσότητε LNG θα μπορούν να καταφθάνουν ακτοπλοϊκό στην Αλεξανδρούπολη από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Υπάρχει μια παράκτια υποδομή υγροποίηση φυσικού αερίου. Επομένω, το έργο θα συμβάλλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση των οδεύσεων και των πηγών προμήθεια καυσίμου τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντα την ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και τον ανταγωνισμό. Στην μετοχική σύνθεση τη Trade δίνουν το παρόν η Ελμίνα Κοπελούζου, η Δρήτρια και Πρόεδρο του Ιδιωτικού Συμβουλίου, η ΔΕΠΑ Εμπορία, ο ΔΕΣΦΑ, ο Γκάσλογ συμφερόντων Πίτερ Λιβανού και ο Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματο Φυσικού Αερίου τη Βουλγαρία. Η εμπορική βιωσιμότητα του έργου έχει διασφαλιστεί πλήρω μετά το επιτυχημένο market test που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, ενώ η εμπορική του λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει στι αρχές του 2023. Το συνολικό κόστο τη επένδυση ανέρχεται σε 380 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από τα ίδια κεφάλαια, δανεισμό και επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.